Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε κι εμείς εδώ. Θα σας μιλήσουμε για κάτι που δημιουργήθηκε σε ένα πολύ γνώριμο χώρο, στο τμήμα προσχολικής αγωγής, και ήταν η παιχνιοθήκη. Το ερώτημα λοιπόν που είχαμε εμείς ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παιχνιοθήκη σε κάποιο εκπαιδευτικό χώρο. Ο σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε τρόπους δημιουργίας παιχνιοθήκης για ενήλικες. Οι στόχοι, να βρεθούν τρόποι που μπορούν να ενδυναμωθεί η αξία των επιτραπέζιων παιχνιδιών, να οικοδομήσουμε γνώσεις γύρω από την παιχνιοθήκη και να διαφοροποιήσουμε τους σκοπούς και τη λειτουργία μιας παιχνιοθήκης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με διαφορετικότητα. Τι είναι όμως μια παιχνιοθήκη? Με τον όρο παιχνιοθήκη εννοούμε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος αφιερώνεται αποκλειστικά στην ταξινόμηση ποικίλων παιχνιδιών αναομάδες, τα οποία διατίθενται σε παιδιά αλλά και εφήβους, με ή χωρίς ειδικές δεξιότητες, έχοντας τη δυνατότητα να παίζουν ατομικά ή σε ομάδες, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων ή ακόμα ειδικά επιμορφωμένων ατόμων ή απλά με τη βοήθεια των γονέων τους. Ας δούμε λίγο την ιστορία της παιχνιοθήκης. Η πρώτη δανειστική παιχνιοθήκη δημιουργήθηκε το 1935 στο Λος Άντζελες της Αμερικής και από τότε διαδόθηκε πολύ σε όλη την Αμερική και την Ευρώπη. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 6.500 παιχνιοθήκες. Η πρώτη ιδρύθηκε στη Δανία το 1959 και μετά ακολούθησε η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελβετία και άλλες. Το 1996 στη Ζυρίχη ιδρύθηκε η Ομάδα Ευρωπαϊκών Παιχνιοθήκων στο πλαίσιο του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τις Παιχνιοθήκες. Σήμερα περιλαμβάνει 20 χώρες και έχει οριστεί από το 1998 η συνάντησή τους να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Στην Ελλάδα η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 2006. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δανειστική παιχνιοθήκη στην Ελλάδα γεννήθηκε στο Κερατσίνι το 1990 και λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως πρότυπη, κυρίως για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Ακόμη, η Ελληνική Εταιρεία Παιχνιοθήκης, μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση, έχει οργανώσει παιχνιοθήκες με αποκλειστική ευθύνη της στην Αττική. Σήμερα υπάρχουν 4, στο Κερατσίνι, στο Γαλάτσι, στη Φιλαδέλφια και στη Χαλκιδόνα. Και εδώ είναι το λογότυπο της Ελληνικής Εταιρείας Παιχνιοθήκης. Ο ρόλος της παιχνιοθήκης αρχικά βοηθάει στην αναγνώριση της αξίας του παιχνιδιού και προωθεί το παιχνίδι σε όλες τις εκδοχές. Επίσης, ενθαρρύνει το παιχνίδι αφενός μεν ως ψυχολογική δραστηριότητα, αφετέρου δε ως σημαντικό στοιχείο πολιτισμού. Κατηγορίες παιχνιοθήκης είναι τρεις. Πρώτη κατηγορία είναι παιχνιοθήκη με επιτόπου αποκλειστικό παιχνίδι. Δεύτερη κατηγορία, παιχνιοθήκη αποκλειστικά δανειστική. Και τρίτη κατηγορία, παιχνιοθήκη με επιτόπου παιχνίδι και δυνατότητα δανεισμού. Εδώ σας παρουσιάζουμε κάποιες παιχνιοθήκες και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Η μελέτη μας. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας επιλέξαμε την έρευνα δράσης. Η μέθοδος της έρευνας δράσης μελετά μια κοινωνική κατάσταση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης μέσα σε αυτή. Ερευνητικό εργαλείο υλικό. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο. Σε παράλληλο πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε το υλικό από δύο συνομιλίες συνεντεύξεις ατόμων που βιώσανε την εμπειρία της παιχνιοθήκης με δικό του τρόπο και που τις θεωρούμε σημαντικές μαρτυρίες, αλλά και γνώση πράξη που θα πρέπει να εμπιστευτούμε. Επιπλέον, την αποτύπωση του ενδιαφέροντος των φοιτητριών-φοιτητών για την ύπαρξη της παιχνιοθήκης στο τμήμα μας. Τις καταγράψαμε μέσα από τις αντιδράσεις τους. Πιο αναλυτικά, δημιουργήσαμε ειδικές σχάρες παρατήρησης, πίνακες ενδιαφέροντος. Τώρα πάμε στην ερευνητική μας διαδικασία. Πρώτο στάδιο ήταν το πεδίο διερεύνησης, το οποίο ήταν το τμήμα προσχολικής αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας. Δεύτερο στάδιο, περιγραφή της κατάστασης. Παρατηρήσαμε πως η μη παρακολούθηση από τους φοιτητές θεωρητικών μαθημάτων μπορεί να οφείλεται τόσο στην αποξένωση που ένιωθαν οι φοιτητές-φοιτήτριες, όσο και στην πολύ ωραία αναμονή τους στο χώρο. Στο τρίτο στάδιο, η αξιολόγηση και η κριτική σε αυτά που φαίνονται να συμβαίνουν και σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Προβληματιστήκαμε για το πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση στα παραπάνω προβλήματα. Οδηγηθήκαμε στη δοκιμή της δημιουργίας μιας παιχνιοθήκης στο χώρο του τμήματός μας. Στο τέταρτο στάδιο, εισαγωγή της αλλαγής, συλλογή επιτραπέζιων παιχνιδιών από γνωστούς συγγενείς, φίλους, παιχνιδοπολία, παιδαγωγούς του παιδικού σταθμού και επιτραπέζια τα οποία συγκεντρώσαμε
γνώριμη από τη σχολή μας. Κατηγοριοποίησαμε τα παιχνίδια σε δύο κατηγορίες, στα παιχνίδια για ενήλικες, όπου τα υποκατηγοριοποιήσαμε, και σε παιχνίδια που βρίσκουμε στο παιδικό σταθμό και επίσης τα υποκατηγοριοποιήσαμε. Ο χώρος που επιλέχθηκε για τη δημιουργία της παιχνιοθήκης ήταν ο χώρος της βιβλιοθήκης του τμήματος, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος και γιατί υπάρχει δυνατότητα ελέγχου τήρηση των κανόνων της. Για να ανακοινωθεί βέβαια η δημιουργία του στον εκπαιδευτικό χώρο, και επειδή πολλές φορές μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, δημιουργήσαμε την αφίσα και την αναρτήσαμε στο χώρο. Και η αφίσα μας ήταν αυτή. Εδώ παρουσιάζουμε πώς ήταν ο χώρος πριν δημιουργηθεί η παιχνιοθήκη και αφότου την φτιάξαμε. Βλέπουν με τα επιτραπέζια. Επίσης έχουμε αναρτήσει τους κανόνες των επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως και τις κατηγορίες και από πάνω τους κανόνες της παιχνιοθήκης. Στο πέμπτο στάδιο, παρατήρηση της αλλαγής, παρατηρήσαμε το ενδιαφέρον των τελειόφοιτων και των πρωτοετών φοιτητριών-φοιτητών μέσα από ένα πίνακα ενδιαφέροντος που δημιουργήσαμε. Στο έκτο στάδιο, αξιολόγηση της αλλαγής, πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης των πίνακων ενδιαφέροντος που πραγματοποιήσαμε. Αξιολόγηση. Διαπιστώθηκε έμπρακτα η ενεργή συμμετοχή τόσο των τελειόφοιτων όσο και των σπουδαστριών του δεύτερου εξαμήνου. Οι χρήστες της παιχνιοθήκης δήλωσαν τόσο το ενδιαφέρον τους όσο και τη λειτουργικότητα της παιχνιοθήκης στο τμήμα μας. Δεν είναι βέβαια δυνατή η αξιολόγηση της αλλαγής που επιφέραμε, παρά μόνο σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή στις αντιδράσεις στο γεγονός. Είναι σίγουρο βέβαια ότι οι αντιδράσεις είναι με θετικές σκέψεις, αλλά και με ανασφάλεια για τη συνέχεια. Η αξιολόγηση και τα συμπεράσματα, αφού διερευνήσαμε τους τρόπους δημιουργίας μιας παιχνιοθήκης μέσω διαδικτυακών πληροφοριών, πρακτικών σεμιναρίων που σχετίζονται με την παιχνιοθήκη, βιβλίων και των συνεντεύξεων, δημιουργήσαμε μια παιχνιοθήκη στο εκπαιδευτικό μας χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλαμε στην ενδυνάμωση της αξίας του επιτραπέζιου παιχνιδιού, στην οικοδόμηση γνώσεων γύρω από την παιχνιοθήκη και στη διαφοροποίηση των σκοπών και της λειτουργίας της για παιδιά, ενήλικες και άτομα με διαφορετικότητα. Συμπερασματικά, λοιπόν, μέσα από αυτή την έρευνα, διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες ώστε να δημιουργηθούν παιχνιοθήκες σε εκπαιδευτικούς χώρους με διαφόρους τρόπους, πως μπορούν να δοθούν ευκαιρίες επικοινωνίας με τα ίδια τα άτομα στο χώρο, με γονείς ή με άλλους φορείς, και τέλος, πως μπορεί να ανοίξει το παιδαγωγικό πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού χώρου και φυσικά και αυτού του βρεφονηπιακού σταθμού, που με την πολυμορφία που παρουσιάζει μπορεί να λειτουργήσει διάφορες μορφές παιχνιοθήκων και ευκαιρία ερευνητικών προεκτάσεων στη λειτουργία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.